Όχι στην αποστολή των στοιχείων υπαλλήλων που υπάγονται στο καθεστώ τη διαθεσιμότητα, εξακολουθεί να λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα. Η ΚΕΔΑ έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση και εξηγεί του λόγου ε, από την έλλειψη του προσωπικού, από τι καινούργιε αρμοδιότητε στι αθρώε συνταξιοδοτήσει, ότι ε, δεν θα συνηγορήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Ασκούνης υποστήριξε ότι το σχέδιο της διαθεσιμότητας δημιουργεί εκρηκτική κατάσταση και απειλεί με διάλυση τους Δήμους και τους οργανισμούς τους. Όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη ή πλεονάζον προσωπικό, εμείς δεν φέρνουμε αντίρρηση από αυτού. Εμείς φέρνουμε αντίρρηση όμως στο γεγονός ότι οριζόντια, αυτό είναι το λάθος, δηλαδή συνολικά... Από το πρώτο μνημόνιο μέχρι και σήμερα, οι οριζόντιες πολιτικές δεν οδήγησαν πουθενά. Γι' αυτό είπα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, διάλογος Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, εάν είχαν συζητήσει και αν είχαν ακούσει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι καταλήψει αλλά και οι στάσει εργασία από εργαζομένου που μάχονται κατά τη εφαρμογή του μέτρου τη διαθεσιμότητα στο Ηράκλειο. Συγκεντρωθήκαμε πώ και αποφασίσαμε, μετά την απόφαση τη εκτελεστική μετατροπή τη ΠΟΕΟΤΑ, τη συνέχιση του αγώνα, που σημαίνει για εδώ το Ηράκλειο κατάληψη τη ζήτηση κατάληψη όλων των γραφείων προσωπικού. Του νομικού προσώπου, του ΔΟΠΑΕΙ, του ΔΟΠΑΘΜΑΙ και του καρχαριού προσωπικού εδώ στο Δήμο, στη Λότζια, για να μην παραδοθούν τα στοιχεία. Αύριο είναι δύο τετράωρες στάσει. Είναι για τι βάρδιε. Ε, για τι βάρδιε που δουλεύουν σε 24 ώρε βάση είναι το 3-7. Το, το 12-3 είναι για τι πρώινε βάρδιε. Παράταση τη κατάληψη των γραφείων τη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήματο Προσωπικού τη Περιφέρεια ανακοίνωσε σήμερα για το ίδιο θέμα ο Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρεια Κρήτη. Υπολογίζεται ότι συνολικά περισσότεροι από 270 Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα τελούν υποκατάληψη.